καθιερώσαμε από το 2001 τη βράβευση των πρωτευσασών μαθητριών και των πρωτευσάντων μαθητών της ΓΑΜΑ Λυκείου όλων των σχολείων της Δωδεκανήσου. Στα 18 αυτά χρόνια, περισσότερα από 600 παιδιά βρέθηκαν κοντά μας, τιμήθηκαν από τη λέσχη μας, από τους εκπροσώπους της πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας και συναντήθηκαν με τους συμμαθητές και συμμαθήτριές τους από όλα τα σχολεία του νομού. Τους δόθηκε το μήνυμα ότι αξίζει να αγωνίζονται και ότι η κοινωνία τους παρακολουθεί και τους επιβραβεύει. Παράλληλα, με τη βράβευση των πρωτευσάντων μαθητών και πρωτευσασών μαθητριών, ξεκινήσαμε δοκιμαστικά το 2015 την πραγματοποίηση συνδιάσκεψης, στην οποία δίδεται η ευκαιρία σε όσους και όσες επιθυμούν να παρουσιάσουν μια εργασία στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ρόδου, σε θέμα το οποίο ορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή. Έτσι, ξεκινώντας το 2015, το θέμα το οποίο δόθηκε ήταν «Δωδεκάνησα, άλμα στο μέλλον για μια ισόρροπη ανάπτυξη όλων των νησιών που θα δίνει ευκαιρίες σε όλους τους νέους». Το 2016 το θέμα ήταν «Η επιλογή επαγγέλματος ως παράγοντας επιτυχίας σε περίοδο οικονομικής κρίσης και ύφεσης». Έλαβα μέρος μαθήτριες και μαθητές από σχολεία της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Ήταν η χρονιά που κάναμε το πείραμα να εντάξουμε και τα σχολεία των Κυκλάδων σε αυτή τη δραστηριότητα. Το 2017, στην τρίτη συνδιάσκεψη, το θέμα ήταν «Αριστεία, μια ελπιδοφόρα στάση ζωής ή μια αλυσιτελής διάκριση». Υποβλήθηκα συνολικά 11 εισηγήσεις, 7 από σχολεία της Δωδεκανήσου και 4 από σχολεία των Κυκλάδων. Χθες το απόγευμα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνδιάσκεψη, στην οποία είχαμε 7 εργασίες από σχολεία της Δωδεκανήσου. Η διοργάνωση των εκδηλώσεων βράβευσης των πρωτευσάντων μαθητών και πρωτευσασών μαθητριών όλων των σχολείων της Δωδεκανήσου απαιτεί το συντονισμό και τη στήριξη δεκάδων ανθρώπων μελών της λέσχης, χορηγών και υποστηριχτών. Η επικοινωνία με όλα τα σχολεία του νομού, η συγκέντρωση των στοιχείων τόσου μεγάλου αριθμού. Εφέτος βραβεύονται 42 παιδιά από όλα τα σχολεία του νομού. Η οργάνωση των εκδηλώσεων, η οργάνωση της μετακίνησης και φιλοξενίας των παιδιών με τους συνοδούς τους από τα νησιά. Χρειάζονται μια μεγάλη και πρόθυμη εθελοντική ομάδα και ευτυχώς η λέσχη μας τη διαθέτει. Αλλά δεν θα ήταν εύκολο να γίνουν όλα αυτά μόνο από μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε και σε όσους στήριξαν την προσπάθειά μας και έγινε χορηγή. Θα πω πολλά ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον ομιλητή, αλλά θέλω να πω και συγχαρητήρια στους αγαπητούς μου Σφυρόπουλο και Σταματία που ανέδειξαν ένα τέτοιο παιδί, γιατί όπως βραβεύουμε τα παιδιά που είναι σήμερα η τελετή της βράβευσης των μαθητών, έτσι μαζί με, αυτό το έπαινο βραβεύουμε και τον κόπο τους που κάνανε για τον Σπύρο. Για άλλη μια φορά από αυτή την εκδήλωση οι Lions πρωτομπορούν. Και ξέρετε, είμαι από αυτούς που δεν κρύβουμε. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Οι Lions, 18 χρόνια, όπως μου είπε και η φίλη μου κυρία Γιασιράνη, συνεχίζουν να πρωτοστατούν στην αναγνώριση της προσπάθειας. Στην αναγνώριση της αριστείας που στη Δωδεκάνησο είναι ξεχωριστή ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Θέλω να συγχαρώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζημανόλη, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής, αγαπημένο μου φίλε Ευαγόρα, στο πρόσωπό σας βλέπω όλους αυτούς που χρόνια τώρα άοχνα, χωρίς σκοπιμότητα, με ανιδιοτελή προσφορά και ανυπόκριτα, προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα σε εμάς. Να έχουμε το προνόμιο σήμερα, για άλλη μια φορά, πίσω από αυτή την δραστηριότητα, την ανυπόκριτη, να αναγνωρίσουμε αξίες. Και ο λαϊονισμός είναι αξία. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε στην πόλη μας, στη Δωδεκάνησο. Η αριστεία μας εκφράζει, την υποστηρίζουμε και την εδραιώνουμε και την πάμε παρακάτω. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με όσους είναι εκείνοι
οι οποίοι καλλιεργούν την αριστεία. Την επιβραβεύουμε. Επιβραβεύουμε τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτές που τα φτάνουν σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να πω μόνο, για να κλείσω και να μην κουράζω, δύο λέξεις μόνο στα παιδιά. Στα παιδιά που είναι σήμερα εδώ και από τα νησιά που φέραμε, από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, ότι είναι οι πρωταθλητές της γνώσης. Είστε οι πρώτοι των πρώτων, παιδιά. Μπράβο σας. Μπράβο σε εσάς, μπράβο στους γονείς και μπράβο και στους καθηγητές σας. Θέλω να συγχαρώ θερμά όλα αυτά τα παιδιά που κάνανε το ποιοτικό άλμα, πέτυχαν στόχους και βάζουν ακόμα πιο ψηλούς στόχους και εύχομαι ολόψυχα αυτή η διάκριση να τους δώσει τη δύναμη ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους και να φτάσουν ακόμα ψηλότερα για το αξίζουν. Θερμά συγχαρητήρια σε όσους τους συμπαραστάθηκαν, γονείς και γενικά πρόσωπα και φυσικά τους καθηγητές που δώσαν και αυτή τη μάχη για την μετάδοση της γνώσης που είναι απαραίτητο στατικό ώστε να προχωρήσουμε. Τέλος θέλω να συγχαρώ θερμά τους Lions που παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία, βρίσκουν συμπαραστάτες στην περιφέρεια, βρίσκουν συμπαραστάτες όλους εμάς που θέλουμε να στηρίξουμε και θετικές πρωτοβουλίες, αλλά συγχρόνως να αναδείξουμε κάτι που πρέπει να το καταλάβει και η κεντρική πολιτεία, αυξάνοντας τις δαπάνες για την παιδεία και δίνοντας προτεραιότητα στο να αποκτηθούν γνώσεις από τα παιδιά μας. Γιατί η επένδυση στην παιδεία, η επένδυση στη γνώση είναι η επένδυση στο μέλλον. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο αριθμός 5 ανήκει στην Κωνσταντίνα Ειρήνη Περγαντή, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πυθαγόρα. Και στη δεύτερη θέση, το 2 και το 3, είναι η Ιωάννα Κόζα και η Μιχαέλα Τακλιαμπούρη, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία. Και έχει ισοψηφίσει με την Αλκμίνη Χρυσοβαλάντου Κρητικού Πανορμήτιο Γυμνάσιο Σύνδεση.